Ακρούς σιλήνικα είναι όσα συνέβησαν μετά τις πλημμύρες του 2019 στον Ταΐγετο, καθώς οι πληγέντες κάτοικοι της περιοχής από την κατολίσθηση, πέρα από τις ζημιές που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καταφέρει ακόμη στις περιουσίες τους, κατηγορήθηκαν πως δεν είχαν εφαρμόσει μέτρα αποτροπής νέων καταστροφών στις γύρω από τις ιδιοκτησίες τους περιοχές και αθωώθηκαν 4 χρόνια αργότερα. Και αυτοί οι άνθρωποι από το 2019 μέχρι σήμερα δεν έχουν βρει λύση στο πρόβλημά τους. Και δεν είναι τόσο η εκπόνηση ή, αν θέλετε, η κατασκευή ενός δημοσίου έργου, το οποίο το θεωρώ αυτονόητο και αναγκαίο. Αυτό που αναδείχθηκε μέσα από τη διαδικασία είναι ότι οι διαδικασίες είναι δεδαλώδεις, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν σήμερα αν πρέπει να κατεδαφίσουν τα σπίτια τους ή να τα επισκευάσουν. Δεν τους έχει γνωστοποιηθεί τίποτα και, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η αρρωγή την οποία θα έπρεπε να είχαν από το 2019 με βάση, αν θέλετε, αυτά που ακούστηκαν, δεν την έχουν απολαύσει μέχρι σήμερα. Τα προφανή και τα αυτονόητα, λοιπόν, με την κατάσταση για πολλούς κατοίκους οριακή. Δεν είχα ενημερωθεί από κάποια υπηρεσία εάν πρέπει να το κατεδαφίσω ή όχι. Σήμερα το μάθαμε ότι μας είχαν στείλει και χαρτιά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πράξη εμείς να κατεδαφίσουμε ή να αναστρώσουμε. Έχει κατέβει πάρα πολύ και έχει χαλάσει μάντρα η εξωτερική, ο περιβάλλοντος χώρος. Φοβόμαστε να πέσει κάποια στιγμή, γιατί έχει πολλές ρογμές και είναι και πολλά τα έξοδα, βέβαια. Πάρα πολλά. Γιατί οι προσφορές που έχω πάρει είναι, η πρώτη μου είπαν 42.000, η δεύτερη μου είπαν 85.000. Για το συγκεκριμένο σπίτι της κυρίας Χριστοδουλάκη, φιλοξενία άτομο με αμαία. Ναι. Ο δρόμος που πάει στο σπίτι της είχε πάθει μεγάλη καταστροφή ή καταστραφή. Δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο αν θα υπάρχει ο δρόμος όταν γίνει η φυσική καταστροφή. Δηλαδή, ίσως δεν έχει και πρόσβαση ο εξωτερικός χώρος του σπιτιού, οι αυλές και όλα αυτά. Μήνα με το μήνα κατεβαίνει ένα πόντο σχεδόν. Όσον αφορά το κύριο αίτιο της καταστροφής, που ήταν τα νερά, δεν υπάρχει καμία μελέτη, ούτε γεωλογική ούτε υδραυλική, έτσι να έχουμε αποφυγή αυτών των φαινομένων. Η δικηγόρος, τότε βουλευτής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε σε όλα όσα είχαν γίνει για την αποκατάσταση των δρόμων. Έδωσε 400.000 επιπλέον από την εργολαβία που ήταν σε εξέλιξη για το οδικό δίκτυο των χωριών του Ταϊγέτου. Να μην κινδυνεύει κανένας, γιατί αυτή είναι σήμερα η κατηγορία των κατοίκων. Έγιναν κάποια έργα τότε και απέμεινε το θέμα των ιδιοκτησιών που είχαν υποστεί βλάβες από το πλημμυρικό φαινόμενο. Οι ιδιοκτησίες που για να επισκευαστούν χρειαζόταν να γίνουν σχετικές αιτήσεις, αφού ο Δήμος βέβαια θα είχε εκπονήσει ένα διάγραμμα με την πληγήσα περιοχή. Ο τότε δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας είχε πει πως ανέθεσε στις υπηρεσίες του Δήμου να γίνει η οριοθέτηση για να επιβεβαιωθεί ποια σπίτια έχουν πληγεί και ανήκουν στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό, ωστόσο, όπως υπόθηκε σήμερα στο δικαστήριο, φέρεται να έγινε 2 χρόνια αργότερα. Αυτή την οριοθέτηση δεν την είδαμε ποτέ μέχρι σήμερα. Από το 1996 που ήταν οι μεγάλες τροχές του Ταϊγέτου, το 2007 οι επόμενες, οι πλημμύρες του 2019. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, κινδυνεύουν σπίτια, κινδυνεύουν περιουσίες, οι οποίες, παρά την προσπάθεια που κάνουν οι κάτοικοι ή οι ιδιοκτήτες να τις αποκαταστήσουν, δεν μπορούν, γιατί υπάρχουν ελλείψεις οι οποίες αφορούν διαχρονικά το κράτος. Δήμος, περιφέρεια, αποκεντρωμένη κεντρική κυβέρνηση, διαχρονικά λοιπόν έχει ελλείψεις.